Και τώρα, με τη βοήθεια του Πέτρου Κυρκυλή, καλώ τον, γεια σου Πέτρο, θα δούμε πριν καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που θα έχουμε σε λίγο, πώ στην ουσία έχουμε δει όλη αυτή τη διαδικασία αύξηση των κρούσματων. έχουμε κρουσμάτων. ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον γράφημα, Μαρία, mm -hmm. για να δούμε πώ πράγματι έχει εξαπλωθεί στη χώρα μα ο κορονοϊό και θα ξεκινήσουμε από την 26η του Φλεβάρι. Τότε είχαμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα μα. Θυμίζω πω ήταν μια 38χρονη, η του Φλεβάρη. είχε βρεθεί πρόσφατα στη Βόρεια η οποια ειχε βρεθει προσφατα στη βορεια Ιταλία νοσηλεύτηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε πως είναι καλά στην υγεία της πλέον και έχει πάρει εξητήριο η συγκεκριμένη γυναίκα. Τις πρώτες ημέρε δεν θα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, όμως στι 5 του Μάρτιου, όπως θα δείτε ευθύς αμέσως. 10 μέρες μετά δηλαδή. κρούσματα. Γιατί συνέβη αυτό Μαρία, γιατί έχουμε το γκρουπ των εκδρομέων που θα επιστρέψει από τους Αγίους Τόπους. Μιλάμε για 24 άτομα. Οι 21 θα εντοπιστούν και θα είναι θετικοί mm -hmm. στον κορονοϊό. Γι' αυτό και θα φτάσουμε από τα 10 στα 31 κρούσματα. Θα έχουμε 21 νέα κρούσματα εκείνη την ημέρα. Και τις... από τις 5 Μαρτίου φεύγουμε και πάμε 5 μέρες μετά, όπου εκεί τα κρούσματα φτάνουν στα 89. Βλέπεις εκεί ότι θα πάμε στα 89 κρούσματα. Μιλάμε ουσιαστικά για τριπλασιασμό των mm -hmm. κρούσματων μέσα σε μόλις 5 ημέρες. Και γι' αυτό το λόγο κυβέρνηση θα θορυβηθεί από το γεγονό ότι έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και θα ανακοινώσει το πρώτο μέτρο καθολική εφαρμογή σε ολόκληρη τη χώρα, το κλείσιμο των σχολείων. Θα δείτε τώρα ότι τι επόμενε ημέρε θα συνεχιστεί αυτή η αύξηση. Δύο μέρε μετά μόλι. Ναι, και μόλι δύο μέρε μετά θα έχουμε δυστυχώ και τον πρώτο νεκρό. Θυμίζω πω είναι. Στις 12 Μαρτίου που βλέπουμε. 12 εδώ, έτσι. Μαρτίου, βλέπουμε σωστά. Βλέπουμε στην ουσία. 117 κρούσματα. Πλέον βρισκόμαστε σε τριψήφιο αριθμό κρούσματων του κορονοϊού και ένας νεκρός, ο 66χρονος Μανώλης Αγιομυριανάκης. Είναι το πρώτο θύμα του κορονοϊού σε αστικά στην χώρα μας. Ήταν ένας από τους εκδρομείς στους Αγίους Τόπους, στα 31 κρούσματα ο συγκεκριμένο ο 66χρονο. Εδώ πια έχουν ξεκινήσει οι καθημερινέ ενημερώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υγεία. Και όχι μόνο αυτό, Μαρία. Εκείνη την ημέρα έχουμε και τα πρώτα σκληρά μέτρα από την κυβέρνηση. Θα κλείσουν θέατρα, θα κλείσουν πεδότοποι, θα κλείσουν κινηματογράφοι. Είναι τα πρώτα μέτρα ευρεία κλίμακα που θα λάβει η κυβέρνηση. Βεβαίω, διότι ήδη έχουμε 117 κρούσματα. Έχουν αρχίσει λοιπόν ήδη οι απαγορεύσει στι 12 Μαρτίου 117 και πάμε στι 14 Μαρτίου, δύο μέρε μετά. Όπου... 228 κρούσματα είναι η πιο μεγάλη αύξηση κρουσμάτων. που βλέπουμε εδώ έτσι. τρομακτική αύξηση αυτή και τρεις νεκροί έτσι και, αυτό, και σε αυτό το στοιχείο αξίζει να σταθούμε ένας 90χρονος και ένας 67χρονος θα χάσουν τη ζωή τους ενώ θα έχουμε και οκτώ άτομα στα οποία θα δοθεί εξητήριο εκείνε τι ημέρε. Όμω 228 κρούσματα, έτσι αξίζει να σταθούμε στον και αριθμό. Και εδώ έχει σημασία ότι μόλι έχουν ανακοινωθεί τα 228 κρούσματα και πάρα πολλοί συμπολίτε μα, όχι απλώ δεν σπίτι, yeah. αλλά πηγαίνουν σε παραλίε, σε πάρκα και όπου πηγαίνουν. Πρέπει βούν, να σου πέτρο. πω ότι την προηγούμενη μέρα, δηλαδή την 13η του Μαρτίου, η κυβέρνηση έχει κλείσει μπαρ, έχει κλείσει εστιατόρια, έχει κλείσει καφέ, έχει λάβει όλα αυτά τα μέτρα είναι το Σάββατο 14 Μαρτίου που βλέπουμε πόσο πολλοί κόσμος πηγαίνει στις παραλίες. Γι' αυτό το λόγο θα κλείσει η κυβέρνηση και τις οργανωσμένες πλάσ και τα χιονοδρομικά κέντρα. Και φτάνουμε κέντρα. στο τώρα για να ολοκληρώσουμε γρήγορα γρήγορα. Φτάνουμε στις 16 του Μάρτη. Είναι τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθε ο κύριος Τσιόδρας. 352 κρούσματα. Βλέπετε πώς μέσα σε δύο μέρες έχουμε πάλι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Πάνω από 100 καινούρια κρούσματα και 4 νεκρού. Βεβαίω, νέα μέτρα και πάλι mm -hmm. ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε πω όσο έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση των κρούσματων, είναι λογικό και αναμενόμενο η κυβέρνηση να παίρνει συνεχώ νέα, νέα μέτρα. περιοριστικά μέτρα. Και βεβαίω όλα αυτά τα παρακολουθούμε μέρα-μέρα πια, ώρα-ώρα. Μην μπούμε. Πέτρο, ευχαριστώ Καλημέρα. πολύ.